Ευχές προς όλους για καλή χρονιά και το 2018 να φέρει καλύτερες ημέρες για την πατρίδα και την Ήπειρο, έστειλαν με τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματά τους ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Δήμαρχος Ιωαρητών Θωμάς Μπέγκας. Στο μήνυμά τους έκαναν έναν μικρό απολογισμό για τα όσα έγιναν σε επίπεδο περιφέρειας και Δήμου Ιωαννητών, σε προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, σε άλλα που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και στις προσπάθειες που θα συνεχιστούν και ακόμη πιο δυναμικά για να αντιμετωπιστούν. Ο Περιφερειάρχης Ήπειρου αναφέρθηκε σε σημαντικά βήματα που έγιναν σε διάφορους τομείς κατά το 2017 στο πρόγραμμα έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και στον αγώνα τον οποίο θα συνεχίσει, όπως σημείωσε η Περιφέρεια Ήπειρου, ώστε η Ήπειρος να αποκτήσει την αναπτυξιακή δυναμική που της προσδίδουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ευχήθηκε τέλος το 2018 να σημάνει το ξεκίνημα μιας δημιουργικής περιόδου με περισσότερη δύναμη, με υγεία, ατομική και συλλογική πρόοδο. Ήπειρώτισες, Ήπειρώτες, ένας ακόμη χρόνος περνάει στην ιστορία. Ένας χρόνος στον οποίο συνεχίστηκαν οι δυσκολίες για πολλά νοικοκυριά, αγρότες, επιχειρήσεις, εργαζόμενους, νέους συνταξιούχους και ανέργους. Έγιναν βέβαια και βήματα μπροστά. Αντιμετωπίστηκαν ορισμένες παθογένειες της κοινωνίας μας. Μεγάλωσε το δίχτυ προστασίας για οικονομικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα υποδομών όπως η Ιόνια Οδός. Σε ό,τι αφορά την περιφέρειά μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα έργων μέσω του ΕΣΠΑ, όπως είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί και αποχετεύσεις, οι πολιτιστικές διαδρομές, τα αρχαία θέατρα, ενώ ξεκίνησε το εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων. Προωθήσαμε το όνομα της Ήπειρου σε τουρισμό και αγροτικά προϊόντα σε μεγάλες ξένες αγορές. Πρόκειται για έργα και δράσεις που αποτελούν σταθμό για την Ήπειρο, αλλά και πιλότο για άλλες περιφέρειες της χώρας. Η περιφέρεια Ήπειρου στη διάρκεια και αυτού του δύσκολου χρόνου που πέρασε στάθηκε δίπλα και αλληλέγγυα σε όλες τις παραγωγικές τάξεις, στους αγρότες, στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Συνεργάστηκε, συνέδραμε και στήριξε χωρίς διακρίσεις δήμους, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, συλλόγους, σωματεία, αποδημικές οργανώσεις, ιερές μονές και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Όταν χρειάστηκε, κινηθήκαμε και εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του πολίτη, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας είναι η πεμπτουσία της πολιτικής που πρέπει να ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Απόψε χτυπά την πόρτα μας ένα νέο έτος, το 2018. Το υποδεχόμαστε με αισιοδοξία, ελπίδα και προσμονή ότι θα φέρει καλύτερες μέρες στην πατρίδα μας, στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα. Δεν αρκούν όμως μόνο οι ευχές. Απαιτείται η Ελλάδα να βαδίσει επιτέλους στο δρόμο της ανάπτυξης, πάνω σε στέρεες βάσεις, με πηξίδα, ευθύτιδα και προπαντός αποτελεσματικότητα. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ώστε η Ήπειρος να αποκτήσει την αναπτυξιακή δυναμική που της προσδίνουν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, το νέο περιβάλλον που δημιουργούν τα δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και οι κάθετοι οδικοί άξονες που πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθούν. Θέλουμε και επιδιώκουμε οι Ηπειρώτες να είναι ενεργοί, δραστήριοι πολίτες, εργαζόμενοι και όχι επιδοματούχοι, άεργοι, και οι νέοι να μην καταφεύγουν σε χώρες του εξωτερικού. Σήμερα διαβεβαιώνουμε όλους τους Ηπειρώτες ότι από την πλευρά μας, όπως πράξαμε και στα προηγούμενα χρόνια, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που υπάρχουν. Σταθερή μας επιδίωξη και δράση θα είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ήπειρου,
αποκρούοντας τον λαϊκισμό, τον μηδενισμό και την άρνηση κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ευελπιστούμε η πολιτεία να σταθεί αργός και όχι εμπόδιο στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας τη θεσμικά και εκχωρώντας πόρους και αρμοδιότητες. Αφήνοντας πίσω μας το 2017, ας αφήσουμε πίσω μας και ό,τι μας θλίβει, ό,τι μας προβληματίζει και ας υποδεχθούμε με αισιοδοξία το νέο έτος. Εύχομαι από βάθος καρδιάς το 2018 να σημάνει το ξεκίνημα μιας δημιουργικής περίοδου με περισσότερη δύναμη, με υγεία ατομική και συλλογική πρόοδο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιωνιτών Θωμάς Μπέκας, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του αναφέρθηκε σε δυσκολίες αλλά και τις θετικές εξελίξεις που είχε το 2017 για το Δήμο. Ευχήθηκε σε όλους τους δημότες υγεία, προκοπή, δημιουργικότητα, προσωπική ευτυχία και κοινωνική ευημερία, αλλά και το 2018 να είναι μια χρονιά ορόσημο και εξόδου της χώρας από την κρίση. Αγαπητοί συνδημότες, αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά με δυσκολίες αλλά και θετικές εξελίξεις για το Δήμο μας. Μια χρονιά στην οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προκλήσεις, τις οποίες όμως σε πολύ σημαντικό βαθμό καταφέρουμε να προσπεράσουμε. Κρατάμε λοιπόν μόνο τις ευχάριστες στιγμές και βαδίζουμε στο 2018 με την ελπίδα πως η νέα χρονιά θα είναι μια χρονιά αξιοπρέπειας, βάζοντας τέλος στα χρόνια της κρίσης, οικονομικής και κοινωνικής. Με την ευκαιρία της έλευσης του νέου χρόνου, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας, σε όλους τους συμπολίτες μας, υγεία, προκοπή, δημιουργικότητα, προσωπική ευτυχία και κοινωνική ευημερία. Για τη χώρα μας, αλλά και για το Δήμο μας, ελπίζω το 2018 να είναι χρονιά ορόσημο, αρκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί, όπως πολλές φορές έχω ξαναπεί, όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε τα 3 προηγούμενα χρόνια, όταν με τις δικές μας πρωτοβουλίες κινητοποιήσαμε όλες τις δυνάμεις του τόπου για να διεκδικήσουμε έργα και παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης για την περιοχή μας. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα στους τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η κοινωνική πολιτική, η βελτίωση της καθημερινότητας είναι ορατά. Με αυτοπεποίθηση αλλά και πίστη στις δυνάμεις μας συνεχίζουμε και το 2018 με στόχο να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Καλή χρονιά σε όλους μας.